Coach, καλησπέρα και χρόνια καλησπέρα. Πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Και εγώ μεγάλη χαρά. Θα μας πούνε έτσι αν σε ακούει ο κόσμος, coach, για να σου πω εγώ τι χρειάζεται να κάνεις από πλευρά έτσι, ήχου. Ναι. Είδαμε ότι έκανες έτσι μια δήλωση στην επίσημη σελίδα της ομάδας, Γιώργο, πριν από λίγο. Ποια είναι η θέση των Σουρμένων στο θέμα επανέναρξη του πρωταθλήματος? Κοίτα, η θέση των Σουρμένων δεν μπορεί να είναι άλλη εκτός από αυτή που θεωρώ ότι είναι και οι άλλες ομάδες της Αθήνας, γενικά στην Ελλάδα του ποδοσφαίρου. Εμείς από την πλευρά μας, από την πρώτη στιγμή που σταμάτησε το πρωτάθλημα, έχουμε ταχθεί υπέρ της κίνησης που έχει γίνει από την κυβέρνηση. Προσπαθούμε να τηρούμε τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν δυστυχώς έχουν σταματήσει όλες τις δραστηριότητες σε όλα τα επαγγέλματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και περιμένουμε με αγωνία το πότε θα ξαναγυρίσουμε στα γήπεδα. Γιώργο, θεωρείς δίκιο ορισμένες ομάδες που είναι αδιάφορες να μην αγωνιστούν και να γίνουν κάποια παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που είτε έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον είτε μάχονται για την παραμονή και την άνοδο, ή θεωρείς ότι εφόσον γίνουν κάποιοι αγώνες θα πρέπει να γίνουν έτσι όλες οι αγωνιστικές ανάμεσα σε όλες τις ομάδες? Εντάξει, αυτό τώρα που μου λες, να σου πω την αλήθεια, τώρα το ακούω πρώτη φορά. Εφόσον πάρθει απόφαση να ξαναμπούμε να αγωνιστούμε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι αποσκοπεί κάπου. Δηλαδή, τώρα μην παίξουν για διάφορες σε εισαγωγικά ομάδες. Γιατί και αυτές οι ομάδες έχουν να παίξουν παιχνίδια με κάποιους που έχουν κάποιο στόχο. Κίνητο. Είτε είναι το πρωτάθλημα, είτε είναι ο επίβαθμος. Μπράβο. Και επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα, και πριν συμβεί αυτό, πάντα οι αδιάφορες ομάδες μπαίναν στο στόχαστρο, και το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, ότι δεν έχετε κίνητρο, ότι γιατί να παίξετε σήμερα δυνατά και τα λεγόμενα αυτά που λέγονται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι εφόσον πάρθει απόφαση να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πρέπει να γίνει επίσης όρης. Να παίξουν όλες οι ομάδες κανονικά, να γίνουν τα παιχνίδια. Τώρα, σε πόσο χρονικό διάστημα θα διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα 8 αγωνιστικών που έχουν απομείνει, αυτό θα το κρίνουν οι υπεύθυνοι και αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις. Γιώργο, έτσι για να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί θα επανέλθουμε σε αυτό με κάποιες ερωτήσεις που θα κάνουν. Τα Σούρμενα βρίσκονται στη τέταρτη θέση με 42 βαθμούς. Και είχαν χτίσει ένα σερί έτσι αίτητο και ήρθε αυτή η ήττα στο Ρούφι βαριά, αν και πήρατε το μάτς έτσι στα χαρτιά, που νομίζω έτσι σας έβγαλε εκτός, όχι ήταν εκτός προγράμματος. Η έκταση που πήρε έτσι και το εύρος της ήττας είναι δεδομένο ότι δεν το περιμένατε, γιατί ήσταν σε καλή κατάσταση. Θεωρείς ότι το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή η ήττα από το Ρούφ, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ψυχολογία, όπου μετά από αυτό το μάτς έχουν αναλογική εικόνα? Κοίτα, αν βαθμολογικά δεν είχαν αφαιρεθεί οι βαθμοί και είχε μείνει αυτό το 4-0, θα σου έλεγα ότι ναι, μας επηρέασε. Εφόσον όμως έγινε ό,τι έγινε, αφαιρεθήκαν οι βαθμοί, φτάσαμε πολύ κοντά σε απόσταση από το Ρούφ, νομίζω ότι γενικά είχαμε και λίγο κάποια θέματα όσον αφορά με παίχτες οι οποίοι σε κέρια παιχνίδια απουσιάσανε. Δηλαδή, να σου θυμίσω, και πριν το Ρούφ είχαμε την απώλεια του Χέλμη. Είχαμε έναν τραυματισμό ενός βασικού μας παίχτη που, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία, αλλά γνωρίζουμε ότι ειδικά σε αυτά τα πρωταθλήματα οι μονάδες είναι μετρημένες. Εντάξει, χάσαμε το παιχνίδι, το πήραμε στα χαρτιά με την ένσταση που έκανε η ομάδα της Ηλιούπολης. Απλά θεωρώ ότι και η τύχη λίγο, δηλαδή το επόμενο παιχνίδι, όχι το επόμενο, το επόμενο ήταν, νομίζω, ναι, με την Ερυθρέα, αν δεν κάνω λάθος, που ήρθε 0-0. Αυτό λίγο, όχι, με τον Άγιαξ Σταύρου ήταν, συγγνώμη. Πήγαμε, κερδίσαμε στον Άγιαξ Σταύρου με 4, με πολύ καλή απόδοση.
Και ήρθε η ομάδα της Ερυθρέας μέσα στην έδρα μας και πήρε ένα χ, το οποίο εντάξει, θα μπορούσε στο πρώτο ημίχρονο να έχουμε προηγηθεί και τελικά δεν έγινε αυτό και μείναμε στο 0-0. Εκεί λίγο θεωρώ ότι κάπως απογοητευτήκαμε, γιατί μας δόθηκε το κίνητρο να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα μετά το παιχνίδι και την ένσταση με το Ρουφ. Και εκεί κάπου νομίζω χάσαμε λίγο τον προσανατολισμό μας. Μετά ακολούθηκε το άλλο παιχνίδι με τον Παπάγου που χάσαμε στο 93, που βγήκε ο αποτέλεσμα για μένα θα ήταν η νίκη, γιατί είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε δοκάρει και με δύο φάσεις ο Παπάγος μας κέρδισε. Και μάλιστα η τελευταία ήταν με απευθείας φάουλ στο 93. Εκεί πιστεύω ότι λίγο χαθήκαμε τελείως. Εκεί μάλλον ναι, χαθήκαμε τελείως. Με αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω. Θα έχουμε και ένα δύσκολο παιχνίδι με τους Τράχωνες και με τη Διάνα, το οποίο κερδίσαμε μόνο τους Τράχωνες. Εντάξει. Κοίτα, η ομάδα ήταν, είχαμε πει ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά με όσον αφορά την ομοιογένεια που πρέπει να φτιάξουν σαν ομάδα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι και με κάποιες απουσίες σε κάποια παιχνίδια κέρια της ομάδας είχαμε αυτά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Γιώργο, να μας διευκρινίσεις έτσι κάτι, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν. Είσαι συνεργάτης, βοηθός προπονητή ή είσαι δίδυμο με τον Γιάννη Τάπρατζη, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εντάξει, συνεργάτης είμαι με τον κύριο Γιάννη και θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός σε αυτό το κομμάτι, γιατί συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χρόνια στον χώρο, είναι από θεωρητικά τους καλύτερους προπονητές στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Για μένα τουλάχιστον είναι μέσα στους τρεις καλύτερους. Και καθημερινά, δηλαδή, όσο ήμασταν στον χώρο μέσα, μαθαίνεις πράγματα και βοηθάει κιόλας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανοιχτός. Δεν θα... Γιατί γνωρίζουμε ότι και υπάρχουν κάποιοι προπονητές οι οποίοι κρατάνε κάποια πράγματα για αυτούς. Δεν θέλουν να τα δείχνουν όλα, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με βοηθάει πραγματικά και τον ευχαριστώ γι' αυτό και δημόσια. Και εντάξει, αυτό το ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, συνεργάτες είμαστε. Δεν μπορώ να καπελώσω σε εισαγωγικά τον προπονητή. Απλά είναι ένας άνθρωπος που, όπως σου είπα, που και τη γνώμη μου τη ζητάει και συνεργαζόμαστε άριστα. Έκανες λόγο για ομοιογένεια, Γιώργο. Έφυγαν κάποιοι παίχτες πέρυσι με κάποιες έτσι τριβές, όπως ο Μανολιάδης, ο Κρετίδης, ο Λύρος. Και όσοι έχουν έρθει και έχουμε μιλήσει ή έχουμε γράψει κάποιες δηλώσεις coach, αναφέρουν ότι τα σούρμε να δίνουν τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας να βελτιωθούν. Στόχος των σουρμένων είναι να αποκτά παίχτες νεαρής ηλικίας και να τους βελτιώνει και να χτίζει γύρω τους, ή να πρωταγωνιστεί και να επιλέγει ένα κράμα παιχτών έμπειρων και νεαρών σε ηλικία. Πιστεύω είναι κάτι και από τα δύο που είπες. Σίγουρα και μικρούς παίχτες, αν βρεθεί κάτι αξιόλογο, θα προσπαθήσουμε να το αποκτήσουμε. Βέβαια, μην ξεχνάμε και τις ακαδημίες που έχουμε από πίσω. Προσπαθούμε και από εκεί να απορροφήσουμε παιδιά, ειδικά από την ΚΑΠΑ 18. Ναι, ψάχνουμε γενικά. Κοίτα, η ομάδα είναι ένα καλό βήμα, θεωρώ, για παιδιά μικρής ηλικίας, να τους μάθει ο κόσμος, γιατί είναι μια ομάδα τα οποία χρόνια πρωταγωνιστούν, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά. Είναι πάντα μες στην τετράδα, πεντάδα, να το βάλω πιο πολύ. Είναι σχεδόν κάθε χρόνο μες στην πεντάδα και έχει μάθει να πρωταγωνιστεί. Είναι μια ομάδα με κόσμο, μια ομάδα με συνέχεια κάθε χρόνο και είναι ένα βήμα καλό για τους νέους παίχτες. Φυσικά αυτοί συμπεριλαμβάνουν, μάλλον έχουν δίπλα τους και έμπειρους παίχτες, όπως έχουμε και τη φετινή χρονιά, και παίρνουν μια βοήθεια από εκεί εξτρά, εκτός από το προπονητικό team. Η αλλαγή της ώρας, coach, από 11-3 η ώρα πλέον, τα σούρμενα, ήταν στις εισηγήσεις του τεχνικού επιτελείου ή η διοίκηση πήρε μια απόφαση να αλλάξει έτσι την ώρα διεξαγωγής των αγώνων?
και θα ήταν μια απόφαση από κοινού. Γιατί, εντάξει, τα χαρδασούμενα παίζουν, τουλάχιστον εγώ που θυμάμαι από μικρός πολύ που πήγαινα, πάντα 11 η ώρα το πρωί. Και ήταν πάντα ένα, δηλαδή και όταν πήγα εγώ στην ομάδα, σαν ποδοσφαιριστής, μου λέγανε παλιοί συμπαίκτες πώς μπορείς και παίζεις 11 η ώρα. Εντάξει, αυτό είναι ένα συνήθειο. Μετά από κάποια στιγμή γίνεται συνήθειο. Και για μια πολύ μεγάλη περίοδο, όσο ήμουν εγώ σαν ποδοσφαιριστής, ήταν ένα βαντάζ. Αλλά ένα βαντάζ απέναντι σε μια δεμένη ομάδα που ήταν χρόνια μαζί όλοι οι παίχτες, και αυτό βέβαια βοηθούσε. Τώρα ήρθανε παιδιά τα οποία δεν το είχαν συνηθίσει αυτό. Ήταν δύσκολα στην αρχή για αυτούς το να παίζουν 11 η ώρα. Γιατί δεν είναι μόνο ξυπνάω και πάω, ξυπνάω 10 η ώρα και πάω σε 11 και παίζω. Πρέπει να ξυπνήσει σχεδόν 7 η ώρα. Συνέχεια είχαμε πρωινό κατά τις 8 στο γήπεδο. Οπότε υπήρχε μια διαδικασία. Κάποια παιδιά δεν μπορούσαν και είναι λογικό, εντάξει. Όταν έχει συνηθίσει να παίζει χρόνια στις 3 η ώρα, είναι λογικό σε 11 η ώρα το πρωί να σου φαίνεται κάπου. Γι' αυτό πρέπει να σου πω την αλήθεια, το έλεγα και τα προηγούμενα χρόνια το αλλάξουμε. Το είχαμε αλλάξει για ένα διάστημα, αλλά το ξαναγυρίσαμε πάλι στις 11. Είχαμε παίξει ένα-δύο παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά. Και από κοινού με την διοίκηση, τους εξηγήσαμε και τους λόγους. Αποφασίσαμε να το αλλάξουμε, να το γυρίσουμε στις 3 η ώρα. Μια ώρα η οποία τουλάχιστον δεν θα υπάρχει δικαιολογία σε εισαγωγικά από τους ποδοσφαιριστές. Είδες, coach, επειδή σε 2 χρόνια έτσι, στην τεχνική ηγεσία, είδες διαφορά στην απόδοση της ομάδας με την αλλαγή αυτή? Σίγουρα, εντάξει, το δίνει και τα αποτελέσματα, νομίζω. Όταν το αλλάξαμε, παίξαμε νομίζω και με τον Άγιαξ Σταύρου, δεύτερη αγωνιστική, τα 2 εντός που είχαμε. Μετά πήγαμε και με τον Παπάου, δεν θυμάμαι τώρα, σε γελάσω. Όταν το αλλάξαμε, είδαμε ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη συγκομιδή βαθμών, τουλάχιστον στην έδρα μας και εκτός. Γιατί είχαμε ένα αίτητο γύρω στις 14 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό έδειξε τουλάχιστον η αλλαγή της ώρας. Ένα κομμάτι ήταν και αυτό. Εκτός από ότι έδαινε η ομάδα σιγά-σιγά. Τι έλειψε φέτος, coach, από τα Σούρμανα και δεν μπόρεσαν έτσι μέχρι την 22η αγωνιστική που διεξήχθη το πρωτάθλημα να βρίσκεται η ομάδα στις πρώτες 2 θέσεις? Θεωρώ ότι μας έλειψε το εύκολο γκολ. Το εύκολο γκολ το οποίο το είχαμε τις άλλες χρονιές. Βγάζαμε ευκαιρίες. Αλλά από ατυχία πολλές φορές δεν κατέληγε μπάλα στο τέρμα. Νομίζω ότι ένα βασικός λόγος ήταν αυτός. Και ένας άλλος, ότι σιγά σιγά τα παιδιά, γιατί είχε και παιχνίδια με αρκετά γκολ, αλλά στα δύσκολα παιχνίδια κάπου χάναμε τον προσανατολισμό μας. Σε πολλά παιχνίδια, ειδικά με στην έδρα μας, ενώ είχαμε την κατοχή της μπάλας και κυκλοφορία καλή, κάπως αναβιαζόμασταν ώρες-ώρες να πάμε γρήγορα στην επίθεση. Δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας και δυσκολευόμασταν σε παιχνίδια τα οποία μετά όμως, όταν βρίσκαμε τον γκολ, ανοίγανε και γινόντουσαν πιο εύκολα για μας. Νομίζω αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Coach, είναι ο Πάο Ρούφ, η Διάννα και η Λιούπολη στις πρώτες θέσεις. Ναι. Τον Πάο Ρούφ να έχει προβάδισμα λόγω της βαθμολογικής διαφοράς που έχει αποκτήσει και της σταθερότητας που έχει δείξει. Θεωρείς ότι ποια ομάδα βασικά ήταν εκείνη που σε έκανε έτσι να εντυπωσιαστείς με τον τρόπο παιχνιδιού, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό έτσι από τους προπονητές και από τα πρόσωπα του Δευτέρου Ομίλου είναι έτσι υποστηρικτές του μοντέλου του Απόλλωνα Χαλανδρίου που παίζει ένα έτσι ποδόσφαιρο από πίσω που ναι μεν το έχει στοιχήσει αλλά έτσι αγγίζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και το είχα πει και στο μεταξύ μας παιχνίδι για τον Απόλλωνα Χαλανδρίου προς τιμή τους και προς τον coach, τον Χρήστο τον Βλάχο. Παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο το βλέπουμε, όπως είπε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι είναι και τι στόχους έχει η ομάδα. Ο Απόλλωνα Χαλανδρίου όχι δεν έχει στόχους,
αλλά νομίζω ότι έχει από πίσω, δηλαδή, την ευχέρεια να το πράξει αυτό το πράγμα. Δεν έχει πίεση του να πάει να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έχει μια καλή ομάδα, είδατε, ξεκίνησε στην αρχή πολύ καλά, αλλά μετά σιγά σιγά, επειδή είναι δύσκολη η κατηγορία, άρχισε και έχανε το κερδισμένο έδαφος, από έτσι συσσαγωγικά. Πλέον κινδυνεύει. Και άρχισε και έπεφτε βαθμολογικά. Ναι, είναι τώρα κοντά στη ζώνη του υποβασμού. Έτσι, ακριβώς. Κοίτα, ομάδες τώρα. Εντάξει, το ιδανικό θα ήταν να παίζουμε όλοι τρομερό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε και να είμαστε πρώτοι. Εντάξει. Απλά κάποιες φορές παίρνει και σκοπιμότητα μέσα στο παιχνίδι και πρέπει να το ακολουθήσουμε αυτό. Τη σκοπιμότητα. Παραδείγματος χάρη το Ρουφ. Ναι, μεν. Είναι πρώτο, άξια, εντάξει, αλλά κερδίζει παιχνίδια που δεν είναι και σε καλή μέρα. Αυτό είναι, δηλαδή, η στόφα του πρωταθλητή που λέμε, αυτή είναι. Να μπορείς να παίρνεις τα παιχνίδια και στην κακή σου μέρα. Θεωρείς, κότς, αν εξαιρέσουμε την Απόλλωνα Χαλανδρίου, ποια άλλη ομάδα έτσι σε έχει εντυπωσιάσει από το τακτικό κομμάτι? Γιατί βλέπουμε, έτσι να το τονίσω αυτό, ότι σχεδόν οι μισές και πλέον ομάδες βασίζονται σε ένα μοντέλο προπονητή νεαρού σε ηλικία, δίνοντας ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα. Έτσι ακριβώς είναι. Κοίτα, γενικά στον όμιλό μας έχει παιχτεί καλό ποδόσφαιρο. Με όλες τις ομάδες. Βέβαια και κάθε μία έχει και με το ρόστερ που διαθέτει. Είναι βασικό αυτό. Δεν μπορείς να πας να παίξεις παιχνίδι κατοχής όταν δεν έχεις την ποιότητα που έχει μια ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Αυτό που μου λες τώρα είναι, εντάξει, εκτός από την ομάδα μας, να πούμε ότι γιατί προσπαθούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, και η Διάνα θεωρώ ότι έχει παίζει καλό ποδόσφαιρο και η Λιούπολη, δηλαδή όλες η πρώτη πεντάδα θεωρώ ότι παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο Απόλλωνας που είπες, γιατί και εκεί όταν παίξαμε ζοριστήκαμε, ήρθαμε 0-0. Μπορούσαμε να το πάρουμε, μπορούσαμε να το χάσουμε κιόλας. Ήταν πολύ ανοιχτό παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Γενικά βλέπω ομάδες να προσπαθούν να παίξουν. Και οι προπονητές που είναι μικρής ηλικίας, όπως ανέφερες, νομίζω ότι προσπαθούν να ανεβάσουν το επίπεδο του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και τουλάχιστον από αυτή την πλευρά το θέαμα σιγά σιγά ανεβαίνει. Θεωρείς ότι έχουν περισσότερα να δώσουν οι προπονητές, Γιώργο, από ότι έναν προπονητή που έτσι βρίσκεται σε πιο προχωρημένη ηλικία? Και το λέμε αυτό διότι πλέον με τις σχολές της UEFA παρακολουθείτε σεμινάρια, οι πιο πολλοί από εσάς έτσι ασχολείστε και με τμήματα υποδομής. Θεωρείς ότι οι νέοι προπονητές πλέον θα πρέπει να μπουν στη συνείδηση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου? Κοίτα, θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν καλοί νέοι προπονητές, γιατί εξελίσσεται το επάγγελμα, ειδικά τα τελευταία, τουλάχιστον εγώ που έχω ασχοληθεί τώρα με τα διπλώματα και με το χώρο, βλέπω ότι και οι παλιοί προπονητές έχουν, να πω εισαγωγικά, ζοριστεί, με την έννοια πια ότι και αυτοί αρχίζουν και ενημερώνονται περισσότερο. Γιατί στα χρόνια τα δικά μου όταν έπαιζα, γνωρίζουν πολύ καλά, τουλάχιστον τις ίδιες ηλικίες με μένα, ότι οι προπονητές μόνο την εφημερίδα διαβάζανε, κακά τα ψέματα. Τώρα βλέπω προπονητές και ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης δεν μπορεί να φανταστείς, καθημερινά τη διαβάζει. Καθημερινά. Και είναι ένας άνθρωπος που είναι και, εντάξει, είναι μεγαλύτερος από μένα, είναι χρόνια στον χώρο που μπορούσε να στέκεται πάνω στο όνομά του και να προχωράει με αυτό. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει αυτό, όπως και ο κ. Τσαμόπουλος. Γενικά θεωρώ ότι ανεβαίνει το επίπεδο των προπονητών και στις σχολές που τώρα που είμαι βλέπω τα παιδιά, η νοοτροπία και η... γιατί είναι και κάποιοι που δεν έχουν παίξει υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο, αλλά η νοοτροπία τους είναι πολύ σωστή και πολύ καλή και προσπαθούν να ενημερώνονται συνέχεια. Και θεωρώ, εντάξει, αυτό που λέμε, να φύγουν οι μεγάλοι, να μείνουν οι μικροί. Είναι όπως και στον ποδοσφαιριστή, νομίζω. Ότι αυτός που αξίζει θα είναι. Και κάποια στιγμή, αν δεν αξίζει ο μεγάλος σε ηλικία,
προπονητής, το θα κάνει πίσω μόνος του. Δηλαδή δεν θα αντέξει στον ανταγωνισμό. Στα διπλώματα, στην εκπαίδευση, στα σεμινάρια, θα είναι και αυτός μαζί με ένα νεαρό προπονητή. Coach, επειδή μιλάμε για προπονητές, όλοι αναφέρουν έτσι για τον Γιάννη Τάπρατζη τα καλύτερα λόγια. Μπορείς να μας περιγράψεις έτσι μια προπόνηση του κύριου Τάπρατζη και τον τρόπο προσέγγισης που έχει ο ίδιος για το ποδόσφαιρο? Ο τρόπος προσέγγισης του στην προπόνηση, εντάξει, καταρχήν είναι πολύ μεθοδικός. Λοιπόν, από την αρχή που θα ξεκινήσει η προπόνηση, από την ομιλία με το που θα βγούμε στο γήπεδο, υπάρχει κάθε ένα που είναι στην ώρα του, στον χρόνο του, έχει αντικείμενο η προπόνηση. Δεν θα κάνει μια προπόνηση, ένα ζέσταμα για να μπει σε μια προπόνηση σε ένα κύριο μέρος διαφορετικό. Δηλαδή από το ζέσταμα μέχρι το τελείωμα της προπόνησης υπάρχουν βήματα και στάδια, τα οποία το ένα ακολουθεί το άλλο. Γιατί παλιά είχα προπονητές που ξεκινάγαμε με 5-2 που το λεγόμενο και μετά πηγαίναμε σε άλλη άσκηση και η άσκηση αυτή ζήταγε άλλα πράγματα για το διπλό στο τελικό παιχνίδι. Ο κ. Γιάννης έχει μια μεθοδολογία, είναι πάνω στο πρότυπο, στο πρωτόκολλο να πω, των σύγχρονων προπονητών και ακολουθεί αυτό το πλάνο, το οποίο και έτσι πρέπει να είναι. Όταν θες να κάνεις μια προπόνηση με ανάπτυξη από τα πλάγια, δεν μπορεί να κάνεις μεγάλες μπάλες από την άμυνα στην επίθεση. Πρέπει να το φτιάξεις από το ξεκίνημα της προπόνησης μέχρι το τελικό παιχνίδι. Είναι και πολύ κάθετος. Αυτό που θέλει να το πετύχει. Αυστηρός, αυστηρός πάρα πολύ. Σε αντίθεση με το παιχνίδι, που είναι πιο ήρεμος. Coach, αν δει κανείς τη βαθμολογία, έχετε την τρίτη καλύτερη άμυνα του ομίλου, αν δεν κάνω λάθος, με 16 τέρματα πίσω από την Ηλιούπολη. Που είχε 11 και από το ρούχ με 15. Είπες ότι η ομάδα σου μπαίνουν να αρέσκεται στο να παίζει ποδόσφαιρο. Θεωρείς ότι η αμυντική σου γραμμή είναι έτσι από τις καλύτερες και στους δύο μήνες? Της ΑΕ και η αμυντική έτσι συνοχή που έχετε είναι το δυνατό σου στοιχείο? Κοίτα, για μένα η άμυνα και σαν ποδοσφαιριστής ξεκινάει από μπροστά. Το να μαρκάρουν μόνο τα δύο στόπερ και να περιμένει και ο τερματοφύλακας πότε θα έρθει. Η ώρα της κρίσης, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει άμυνα. Η άμυνα ξεκινάει από μπροστά, από τον επιθετικό τον πρώτο, ανάλογα πώς παίζει η ομάδα, το κέντρο και η άμυνα. Πίσω τα δύο στόπερ με τα μπακ. Είναι συνολική προσπάθεια, όπως και η επίθεση. Το βλέπουμε άλλωστε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ότι οι επιθέσεις χτίζονται από πίσω, από τον τερματοφύλακα. Ξεκινάνε. Γι' αυτό και πολλές ομάδες ψάχνουν τερματοφύλακες με. Να έχουν καλά πόδια, δηλαδή να μπορούν να χειριστούν την μπάλα με την ίδια ευκολία που θα μπορεί να την χειριστεί και ένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ένας κανονικός ποδοσφαιριστής. Οπότε είναι ομαδική δουλειά και η άμυνα και η επίθεση. Coach,
Το είπε και προηγουμένως ότι τα σούρμενα έχουν αλλάξει έτσι μεγάλο μέρος του ρόστρα από πέρυσι. Και επειδή είχε γίνει έτσι μια παρεξήγηση, θα το έλεγα, με κάποιους ποδοσφαιριστές που χαρακτηρίζονταν ως σημαίες για τα σούρμενα, όπως ο Μανουλιάδης και ο Ακριτίδης, και επειδή εσύ άνοικε στο δυναμικό της ομάδας, θα σου θέλω να μας κάνεις έτσι ένα σχόλιο για τη διαφωνία που υπήρξε αυτή και την απομάκρυνση των παιχτών αυτών. Κοίτα, η διαφωνία, εντάξει, όλοι γνωρίζετε από τι προήλθε. Εντάξει, είναι πολύ στενάχωρο. Εγώ πραγματικά, εντάξει, ακόμα δεν το έχω δέσει μέσα μου αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι μπορούσε να αποφευθεί όλο αυτό το πράγμα, να μην γίνει αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια διάλυση της ομάδας, γιατί η ομάδα αυτή φτιαχνόταν χρόνια. Ήταν πραγματικά μια οικογένεια όλα τα παιδιά. Και αυτό που θα πω, γιατί πραγματικά δεν μου αρέσει να αναφέρομαι συνέχεια σε αυτό, γιατί και στεναχωριέμαι και εντάξει, προχωράμε και πρέπει σιγά σιγά η ομάδα να ξεφεύγει από αυτό, αναγκαστικά μάλλον, γιατί κακά τα ψέματα οι ομάδες μένουν, οι παίκτες, οι διοικήσεις, οι προπονητές φεύγουν και έρχονται και παρέρχονται μάλλον. Αλλά η ομάδα είναι εκεί. Οπότε το συμφέρον της ομάδας είναι να κοιτάμε το υπάρχον. Και εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ άλλο, γιατί ειλικρινά στεναχωριέμαι με αυτό το όλο το ζήτημα. Να αλλάξουμε έτσι ένα θέμα, Γιώργο, για την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση, θέλω ένα σχόλιο, τα τελευταία χρόνια, που έτσι δείχνει ότι το νέο σχήμα αυτό σουρμένο, το διοικητικό, αποπνέει υγεία και βαδίζει σε θετικά έτσι και καλά πρότυπα. Όσον αφορά τη διοίκηση, θεωρώ ότι κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε όλα τα θέματα, και στα οργανωτικά και στα οικονομικά. Δύο χρόνια τώρα, γιατί αυτή τη χρονιά τώρα τελειώνει η διοίκηση αυτή που υπάρχει τώρα, αναγκαστικά λόγω καταστατικού θα πάνε σε εκλογές. Νομίζω ότι κάνει μεγάλη προσπάθεια, είναι διοίκηση η οποία είναι καθημερινά στο γήπεδο και αυτό χωρίς υπερβολή. Από τα 9-10 άτομα που είναι, το 80-90% είναι στο γήπεδο καθημερινά, ο καθένας για τη δουλειά που έχει να κάνει. Έχουν δοθεί ρόλοι στον καθένα και οι ποδοσφαιριστές είναι ευχαριστημένοι. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί ό,τι ζητήσουμε, τουλάχιστον δεν μπορούν το προσπαθούν να γίνει. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να μείνουν και την επόμενη διετία. Γιώργο, σκέφτεσαι ποτέ έτσι στα επόμενα χρόνια, γιατί εντάξει, και εσύ είσαι άνθρωπος με στόχο να αναλάβεις έτσι πώς τον πρώτο προπονητή και όχι συνεργάτη, να μην παραμείνεις δηλαδή στο κομμάτι αυτό και να αναλάβεις κάποια στιγμή είτε στα Σούρμαν είτε σε κάποια άλλη ομάδα πρώτος προπονητής, σε αντρικό τμήμα πάντα, έτσι? Κοίτα, σίγουρα αν δεν το πίστευα, δεν το ήθελα, δεν θα ασχολιόμουν με το χώρο δηλαδή της προπονητικής. Σίγουρα και με ενδιαφέρει, είτε όπως είπες είναι τα Σούρμενα, είτε είναι κάποια άλλη ομάδα. Έχω φιλοδοξίες. Γι' αυτό άλλωστε πήγα και στη σχολή. Αλλιώς δεν θα πήγαινα στη σχολή. Θα καθόμουν εδώ με το UEFA-SE που έχω και να ήμουν βοηθό συνέχεια. Να είχα και ένα τμήμα, όπως είπες. Αλλά όχι, οι φιλοδοξίες μου δεν είναι αυτές. Σίγουρα το βήμα θέλω να το κάνω μέσω των Σούρμενων. Και από εκεί και πέρα, ο στόχος σίγουρα μεγαλώνει. Ποτέ δεν θα πω ότι θέλω να μείνω για πάντα στα Σούρμενα ή δεν θέλω να πάω ψηλότερα ή οτιδήποτε άλλο. Ο στόχος μου, οι φιλοδοξίες μου είναι για πιο ψηλά. Αλλά όπως έκανα και σαν ποδοσφαιριστής, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, να φτάσω εκεί που είχα φτάσει και αν μπορώ ακόμα ψηλότερα από εκεί που έφτασα σαν ποδοσφαιριστής. Γιώργο, έχεις αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο της χώρας, στην κορυφαία κατηγορία, με Όφη, Άρη, Προοδευτική. Θεωρείς πλέον ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν αυτή την προσωπικότητα που είχατε
εσείς και εσύ, θα έλεγα, όταν ξεκινούσες το ποδόσφαιρο. Τους λείπει δηλαδή αυτή η προσωπικότητα, ο δυναμισμός και γενικότερα τα στοιχεία. Γιατί έχει αλλάξει, να πούμε έτσι, το ποδόσφαιρο. Έχει πάει κυρίως στη δύναμη, στην ταχύτητα, στο τακτικό κομμάτι. Και δεν βλέπουμε και στο τοπικό, αλλά και σε μεγάλες κατηγορίες, Έλληνες ποδοσφαιριστές με αρετές έτσι, τεχνικές και να έχουν μεγάλη προσωπικότητα. Βασίζονται κυρίως στο ομαδικό παιχνίδι. Και αυτό που λένε όλοι οι προπονητές, έτσι, Γιώργο, ότι στις μεταγραφικές περιόδους προβληματιζόμαστε για τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσουμε στη θέση των εξτρέμ και πίσω από τον επιθετικό. Διότι λείπει αυτή έτσι, η μαγεία του ένα εναντίον ενός, λείπει αυτό η ποιότητα που λέμε. Θεωρείς ότι τα πιο παλιά χρόνια η ποιότητα ήταν μεγαλύτερη? Εντάξει, τώρα δεν θέλω να γίνω σαν τους παλιούς που κάθε ένας παλέμαχος έλεγε ότι εμείς όταν παίζαμε ήμασταν παιχταράδες και σίγουρα υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν καλοί παίχτες. Εντάξει, το θέμα αυτό που λες προσωπικότητα, εγώ θα το πω νοοτροπία. Βλέπω πολλά παιδιά με τεράστια προσόντα και δυνατότητες και στα αρεσθενικά πιο πολύ που μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω, ότι οι προτεραιότητες τους είναι άλλες. Επειδή έχω και το τμήμα της ΚΑΠΑ18, θεωρώ ότι αυτό που σου πάει προτεραιότητες δεν είναι πρώτο μέλημά τους στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς είναι δυσάρεστο αυτό που λέω, αλλά έτσι ακριβώς. Η προτεραιότητά τους, δηλαδή σε ένα σύνολο 20 παιχτών, θα δεις ότι 2-3 καίγονται να παίξουν ποδόσφαιρο. Οι άλλοι θα απορροφηθούν από τα μαθήματα, που είναι και αυτό, δηλαδή αυτό που τους λέω είναι πρώτα τα μαθήματα και μετά η μπάλα. Να έχετε κάτι σίγουρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο η ικανότητα, το να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Τι έχει, θες συγκυρίες, θες να βρεθείς στο σωστό χρόνο, στο σωστό τόπο. Είναι πάρα πολλά. Απλά βλέπεις, δεν έχουν την κάψα, τη δίψα αυτή. Έχει, πώς να το πω, έχει μπει πολύ μέσα μας η τεχνολογία, ειδικά στις γενιές αυτές, και απορροφούνται σε άλλα θέματα, εκτός ποδοσφαίρου. Και ένα κλασικό που τους λέω συνέχεια είναι ότι εμείς το βρήκαμε το γήπεδο, εσάς σας φέρανε στο γήπεδο. Και έχει μεγάλη διαφορά. Βέβαια θα μου πεις δεν έχει αλάνες όπως είχε τότε στα χρόνια μας, αλλά έχει ακόμα χώρους να βρεις και να ψαχτείς και να παίξεις. Απλά θέλουν το εύκολο. Και να βελτιωθείς, έτσι, κόσμο, ναι. Γιατί και πάρα πολλές ώρες προπόνηση κάνετε και εσύ από σου ακριβώς. Πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο. Γενικότερα θεωρώ ότι τα νέα παιδιά, Γιώργο, ναι μεν δίνουν βάση στα μαθήματα, απλώς και ο περίγυρος έτσι και το κομμάτι των manager που δηλαδή καμιά φορά... Αυτό είναι άλλο θέμα, το οποίο manager και γονείς είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό είναι... Δηλαδή ρε Γιώργο, συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα πάρεις ένα τηλέφωνο εσύ η διοίκηση των Σουρμένων και της Ηλιούπολης του Ρουφ, ένα παιδί 18 χρόνια, 19 και θα σου πει θα πρέπει να μιλήσεις με τον ατζέντη μου για το οικονομικό και αυτά. Ναι, αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Και το έχω πει και σε παίχτη ότι δεν μπορείς να έρχεσαι να μιλήσεις σε αλφα κατηγορία Αθηνών με μάνατζερ. Δηλαδή, αν σε ζήταγε ο Παναθηναϊκός, με τι θα πήγαινες? Με 10 άτομα από πίσω? Ένα άλλο πράγμα που με στεναχωρεί πραγματικά είναι ότι έρχονται παιδιά 17-18 χρονών, γιατί υπάρχει αυτός ο νόμος που πρέπει να παίζουν οι μικροί μέσα, και ζητάνε χαρτζηλίκι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πόσα θα πάρω, θα μου δώσετε κάτι? Ή ένα άλλο τέτοιο, θα παίζω? Δεν μπορεί να σου εγγυηθεί κανένας να παίζεις. Δείξε ότι αξίζεις και θα παίξεις. Κανείς δεν θέλει έναν καλό παίχτη να τον έχει έξω. Εννοείται ότι θέλουμε να παίξεις και γι' αυτό σε φωνάξαμε εδώ για να συζητήσουμε, να σε πάρουμε στην ομάδα να παίξεις. Αλλά το αν θα παίξεις από την αρχή ή θα παίξεις κατά τη διάρκεια
της χρονιάς, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν σε αφορά. Εσένα σε αφορά να έρχεσαι στην προπόνηση, να δίνεις το 100%, να δουλεύεις καθημερινά και με εξτρά προπόνηση, γιατί είναι και αυτό της μόδας ή τα personal. Να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι εντάξει απέναντι στην ομάδα, στους συμπαίκτες σου, στους προπονητές σου και θα έρθει η ώρα, θα δικαιωθείς. Δεν θα σε αδικήσει κανένας. Γιώργο, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές νεαροί που δεν παίρνουν κάποιο χρόνο συμμετοχής στο πρώτο εξάμηνο και ζητούν να αποχωρήσουν για να πάνε σε μια ομάδα έτσι να πάρουν περισσότερο χρόνο. Εσύ θεωρείς ότι θα πρέπει να δείχνουν υπομονή και για να έχουν ευκαιρία ή καλά κάνουν και πάνε σε μια ομάδα είτε χαμηλότερες κατηγορίες είτε υποδιέστερη για να αγωνιστούν? Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Αυτή είναι αυτό, ακριβώς η συνέχεια από αυτό που σου είπα. Που λένε θα παίζω και θα κάνω. Αυτό είναι φαινόμενο τουλάχιστον τα 2 χρόνια, 3. Δεν το είχα ξαναδεί εγώ αυτό. Δεν παίζω 2 παιχνίδια, θέλω να φύγω. Δεν υπάρχει αυτό. Άμα είσαι δηλαδή επαγγελματίας, θα του λέγες φεύγω. Θα καθόσουν να πάω στο συμβόλαιο. Αλλά στο ερασιτεχνικό έχουμε βρει και επειδή έχουν αλλάξει τα χρόνια και οι διοικήσεις έχουν γίνει πιο μαλακές. Παλιά δεν έφευγες ποτέ. Σου καρφώνα το δελτίο. Αυτό που λέγανε σου καρφώνα το δελτίο ισχύει. Υπάρχει μια ευκολία στα παιδιά γιατί δεν έχουν μάθει να προσπαθούν να τα δίνουν όλα. Κάτσε μια, λέμε τώρα, μια χρονιά στην ομάδα, δες, σου δοθήκαν οι ευκαιρίες, βάλ' τα κάτω 1-1 και αποφάσισε μετά. Δεν μπορείς μεσούς περίοδου όταν ένας προπονητής σε έχει επιλέξει, γιατί δεν είναι ότι σε βρήκε στον δρόμο και σε μάζεψε, σε επέλεξε να είσαι στην ομάδα. Και για ένα αλφαβήτα λόγο, ή δεν είσαι σε καλή κατάσταση εκείνη τη στιγμή, το κρίνει αυτός ότι πρέπει να παίξει ένας άλλος στη θέση σου. Δεν μπορεί να ζητάς να φύγεις. Αυτή είναι μια νέα μόδα, τα οποία και βέβαια συζητάω και με τον κύριο Τάπρατζη και με τη διοίκηση και με άλλους προπονητές και φίλους. Είναι σε όλες τις ομάδες αυτό ένα γενικό φαινόμενο, το οποίο είναι αυτό που σου είπα. Δεν έχουν μάθει να προσπαθούν και θέλουν να τα έχουν όλα εύκολα. Να μπουν να παίξουν, να πάρουν συμμετοχή, να πάρουν ένα πρωτάθλημα κτλ. Ναι. Δεν είναι το να πάρεις πρωτάθλημα, να μπεις να παίξεις, να δείξεις ότι είσαι κάποιος, ότι είμαι εδώ. Χωρίς βιογραφικό, χωρίς οτιδήποτε, δηλαδή συμμετοχές, και λες να φύγω, να πάω αλλού. Δηλαδή αλλού θα παίξεις, εδώ δεν θα παίξεις. Και έχω πει σε παιδιά που έχουν φύγει από την ομάδα μας ότι όποιος σας λέει εγώ θα σας πάρω και θα παίξετε, είναι ψεύτης. Ή δεν είναι επαγγελματίας προπονητής. Δεν μπορείς, ναι. Όχι προπονητής, οτιδήποτε. Κανείς δεν μπορεί να συγγυηθεί ότι θα παίξεις. Και εγώ καθόμουν στον πάγκο και στεναχωριόμουν και έκανα, αλλά εκεί. Επέμενα κάθε μέρα στην προπόνηση. Γιώργο, τα Σούρμανα έχουν πάρει κάποιους παίχτες και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια από ΠΑΕ Ολυμπιακό και από κάποιες άλλες ομάδες. Θεωρείς ότι η νοοτροπία που έχουν τα παιδιά αυτά και με τον τρόπο που έχουν διδαχθεί το ποδόσφαιρο δείχνει ότι αυτές οι ΠΑΕ κάνουν καλή δουλειά? Γιατί μιλάμε για παίχτες όπως ο Τσέργας, ο οποίος έτσι... Εντάξει, είπα τώρα ένα παιδί, επειδή είναι από την ομάδα σας, έχει ξεχωρίσει φέτος και δείχνει ότι έχει ένα παιδί νοοτροπία αρκετά καλή, χαμηλών τόνων, να δουλέψει στην εκπαίδευσή του. Θεωρείς ότι η νοοτροπία που έχουν τα παιδιά που από τη ΣΚΑΠΑ δεν γίνονται επαγγελματίες και έρχονται στο τοπικό είναι σωστή? Μερικοί έχουν νοοτροπία σωστή, ξέρουν ποιοι είναι, πού πατάνε, πού μπορούν να παίξουν. Και αυτό είναι ένα τρομερό παράδειγμα, είναι ο Βασίλης ο Τσέργας που είπες. Mm-hmm. Που θέλει να παίξει μπάλα και θέλει να το κάνει με σωστά βήματα. Δεν θέλει να κάνει το μπαμ να πάει, μπορεί να πάει άνετα σε μια β' εθνική λέμε, α' εθνική, να μην παίξει καθόλου και μετά να ξαναγυρίσει πίσω. Θέλει να το κάνει με σταθερά βήματα και φαίνεται και αυτό για την παρουσία του τη φετινή χρονιά. Γενικά πάντως από τη ΣΚΑΠΑ τα 19 που φεύγουν παιδιά τα οποία όπως είπες δεν γίνονται επαγγελματίες,
Μερικά παιδιά δεν έχουν νοοτροπία ίδια. Γιατί θεωρούν ότι ενώ παίζουν στην ΚΑΠΑ μια ομάδα, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, να τις βάλουμε όλες, μην πάρουν μια ξέχωρη. Νομίζουν ότι μετά φεύγοντας από εκεί, αφού δεν γίναμε επαγγελματίες στον Ολυμπιακό, ας πούμε, τώρα θα με ζητάει η μισή Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Γιατί η ΚΑΠΑ δυστυχώς είναι ομάδες εφηβικά. Παίζουν παιδιά. Έχεις να αντιμετωπίσεις παιδιά της ηλικίας σου. Άντε ένα χρόνο, δύο μικρά. Μπράβο, ναι. Που είστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία. Δεν μπορείς να. Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα από παιδιά που έρχονται σε ομάδες του Εραστεχνικού, είτε Γάμα Εθνική είναι, είτε Αλφα Αθήνα, είτε Αλφα Πειραιά, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και θέλουν πολύ χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Γιατί άλλο είναι να βάζεις κόντρα με ένα 18άρι και άλλο βάζεις κόντρα με ένα 35άρι, με ένα 30άρι, με έναν έμπειρο παίχτη ο οποίος έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι έχουν προβλήματα προσαρμογής. Κάποιοι άλλοι που είναι συνειδητοποιημένοι και ξέρουν τι ζητάνε από το ποδόσφαιρο, τους βλέπεις ότι στέκονται μια χαρά και είναι και πρωταγωνιστές στις ομάδες τους. Να πούμε βέβαια, Γιώργο, ότι δεν τελειώνει κάτι, δεν τελειώνει το ποδόσφαιρο αν ένας νεαρός δεν γίνει επαγγελματίας από μια κάπα. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει παράδειγμα ότι πολλοί παίχτες έχουν παίξει τοπικό και τους έχει, ήταν το βήμα τους για να κάνουν έτσι μια καριέρα. Έτσι ακριβώς. Είτε στη Β, είτε στη Γ. Δεν ξέρω εσύ με την προοδευτική, δεν ξέρω αν ξεκίνησε την προοδευτική από τα τμήματα υποδομής προοδευτικής. Όχι, όχι. Εγώ ξεκίνησα από τη Γλυφάδα. Ξεκίνησα. Πήγα στην Ξάνθη. Έπαιξα εκεί ένα χρόνο δανεικός σε Δέλτα Εθνική. Τότε η Δέλτα Εθνική ήταν πάνω από Εύρο μέχρι Θεσσαλονίκη ο όμιλος. Υπέγραψα συμβόλαιο επαγγελματικό στο τέλος χρονιάς, αλλά για κάποιους άλλους λόγους, που κάποια συμφωνία που δεν τηρήθηκε, έφυγα και πήγα στη Χαλκίδα, πάλι Δέλτα Εθνική. Και μετά πήγα στην προοδευτική, στην Α. Ελεύθερος πήγες στη Χαλκίδα, έτσι? Ναι, ελεύθερος, ελεύθερος. Πάλι Δέλτα Εθνική. Και πήγα μετά στην προοδευτική, Αλφα Εθνική. Αλλά το έψαξα. Δηλαδή, μπορούσα να κάτσω στην Ξάνθη. Είχα κάνει συμβόλαιο να κάτσω στην Ξάνθη, Αλφα Εθνική. Έφυγα από Αλφα Εθνική και πήγα Δέλτα πάλι. Και μετά ξανά Αλφα. Είναι αυτό που λέω, ότι αυτός που ξέρει τι θέλει και θέλει το κυνηγάει, με τρόπο όμως βέβαια σωστό, εντάξει, όχι το κυνηγάω, ξέρεις τις δυνατότητές σου. Αλλά πρέπει να τις βγάλεις και μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο και εγώ έφυγα από Α' Εθνική, ξαναγύρισα Δέλτα και ξανά Α. Και εκεί, Γιώργο, δεν υπάρχει στην Α' Εθνική. Τότε σε εκείνα τα χρόνια θα πρέπει να παίξω, θα φέρω το μάνατζερ μου. Τότε εκεί έπαιζε. Ποιο μάνατζερ? Άμα πήγαινε με μάνατζερ. Φαντάσου, τώρα λέμε για μάνατζερ. Αν πήγαινε, τότε πήγαινα εγώ με μάνατζερ στην προοδευτική, θα με διώχνανε με τις κλωτσίες από το Μπορυδαλό. Όταν έβαλα μάνατζερ, σε αυτές τις ομάδες. Και θα πρέπει να καταλάβουν έτσι, Γιώργο, γιατί θα σου κάνω το επόμενο ερώτημα για το νόμο των μικρών, ότι οι μικροί θα πρέπει να παίζουν επειδή είναι καλοί για να μπορέσουν τα επόμενα χρόνια να εγκατασταθούν έτσι σε μια ομάδα, είτε να κάνουν το βήμα παραπάνω. Το ότι είμαι 19 χρονών, επειδή παίζουν οι 99, αν δεν κάνω λάθος, φέτος, μικρό, ναι, ναι, κάτω, και θα εκμεταλλευτώ μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα για να της πάρω κάποια χρήματα και μετά θα σέρνομαι σε εισαγωγικά, νομίζω ότι δεν είναι καλή νοοτροπία και ότι θα πρέπει... Όχι, δεν είναι καθόλου. Και νομίζω ότι δεν φτάνουν και 2 ώρες προπόνηση που κάνετε, έτσι. Κάποιος που έχει όνειρα και φιλοδοξίες θα πρέπει μόνο... Όχι, πρέπει να κάνει εξτρά προπόνηση. Χωρίς προπόνηση εδώ πολύ μεγάλοι παίχτες. Όσο αναφέρω ένα παράδειγμα, τον Μπροτάσοφ, ο οποίος όλοι, εντάξει, τουλάχιστον οι νεότεροι δεν ξέρουν, αλλά οι πιο μεγάλοι ξέρουν τι εστί Πρωτάσο, παίκτης του Ολυμπιακού παλιά, Εθνική Ρωσία, καθόταν στην προοδευτική, γιατί είχα την τύχη να πηγαίνω έρχομαι μαζί του, δεν είχα τότε αυτοκίνητο δίπλα μου, να πηγαίνω έρχομαι μαζί του, καθόταν μια ώρα μετά, κάθε μέρα σχεδόν, κάθε μέρα. Και ήταν ένα άνθρωπος φτάσμενος. Και χωρίς να φεύγει από μέσα του η λέξη προπόνηση προφανώς και βελτίωση. Από εκεί ξεκινάνε, Κυριακό. Ξεκινάνε όλα από την προπόνηση. Αν δεν κάνεις προπόνηση, τι να σου κάνει ο αγώνας? Δεν θα παίξεις καταρχήν. Δεν θα αντέξεις ρυθμούς, ειδικά υψηλού επίπεδου. Γιώργο, έχεις δεχτεί πρόταση?
λάβει προπονητή κάποια ομάδα σε αυτά τα χρόνια. Έχω δεχτεί δύο προτάσεις, αλλά δεν από ομάδες. Απλά και εγώ δεν ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Είμαι καλά εκεί μέχρι στιγμής. Και λόγω των διπλωμάτων, ό,τι θέλω να κάνω, να ξέρεις, το κάνω να είμαι σωστός. Δεν μπορώ να πάω να γίνω προπονητής σε μια ομάδα και να μην έχω δίπλωμα. Ψυχολογικά, Γιώργο, είσαι έτοιμος να αναλάβεις κάποια ομάδα? Θεωρείς ότι είσαι σε σημείο, έχεις τις προδιαγραφές από αυτά που έχεις διδαχθεί, έτσι? Γιατί 3 χρόνια έτσι σε πάγκο ομάδας, ναι, για να αναλάβεις κάποια ομάδα, ακόμη και πρωταγωνιστικούς στόχους να έχεις. Είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως. Αν δεν το πίστευα, δεν θα το έκανα. Mm-hmm. Αν δεν το πίστευα, δεν θα το έκανα, όχι. Αλλά επειδή θέλω και εντάξει, είμαι μέσα στα γήπεδα από πολύ μικρός. Να μην πω από 10. Είμαι μέσα στα γήπεδα. Λόγω του πατέρα μου έπαιζε μπάλα, είμαι συνέχεια μέσα στα γήπεδα. Μέσα από δυτήρια, μέσα σε γήπεδα, παντού. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Επειδή έχεις παίξει από Δέλτα Εθνική, Γάμα, Β, Α, θέλουμε να μας πεις τις 4 κατηγορίες και τοπικό. Και τις 5 κατηγορίες, τους καλύτερους συμπαίχτες που είχες. Α Εθνική, καλύτερος συμπαίχτη. Καλύτερος συμπαίχτη, Α Εθνική, να πιάνεις από τι μας. Καλύτερος συμπαίχτη. Α Εθνική με... εντάξει, είχα αρκετούς, θα μην αδικήσω τώρα. Θα πω έναν, ναι, ο οποίος είχε τρομερή νοοτροπία και τρομερή φιλοσοφία πάνω στο ποδόσφαιρο και στον τρόπο που έπαιζε. Βέβαια ήταν πολύ άτυχος αυτός, από θέμα τραυματισμών. Ήταν ο Νίκος ο Κουρενάκης. Του Όφη. Ήταν του Όφη, ναι. Τρομερός παίχτης. Απλά είχε τρομερές ατυχίες με τα πόδια του. Δηλαδή είχε κάνει χιαστούς, δύο χιαστούς σε κάθε πόδι. Αλλά και παρόλα αυτά το πάλευε και ήταν και πολύ καλό παίκτη. Είπα και Άντερλεκτ. Δηλαδή εκεί άρχισαν τα προβλήματα τα πολλά, όταν είχε πάει στην Άντερλεκτ. Εντάξει, και ο Νίκος ο Μαχλάς. Είχε αναδειχθεί από τον Μαχλάς, ναι. Σου λέω από Έλληνες. Τώρα από ξένους, σας πω τον Προτάσο. Ο Προτάσο δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο σαν παίκτης, ξένος. Πείτε Εθνική, θα πω το φίλο μου τον Λουκά τον Καραδίμου. Γιατί δεν έχω παίξει σε άλλη ομάδα Β' Εθνική, μόνο στη... Α, και την προοδευτική έπαιξα, ναι, ρε, είχαμε πέσει. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Λουκά τον Καραδίμου, Γιώργο, τι έχεις να πεις για τον Λουκά Καραδίμου, ο οποίος είναι έτσι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Εντάξει. Τρομερό παιδί, τρομερό... Και εντάξει, με τον Λουκά ήμασταν και δωμάτιο μαζί, συνέχεια, εντάξει, τρομερός. Γέλιο απ' όλα. Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική. Δεν έχω γάμα, δεν να δικήσω κανένα. Δεν θέλω να δικήσω και κανένα, γιατί όλοι είχαμε. Θα πω έναν, ναι, τον οποίο... Εντάξει, υπάρχουν στην ομάδα αυτή, υπήρχαν πολύ καλοί παίχτες. Mm-hmm. Αλλά επειδή με άκουγε, ήταν και η θέση μας τέτοια που ήταν δίπλα. Δηλαδή, παίζαμε κοντά. Ή θα παίζει αυτός κορυφή, εγώ. Ένας από τους δύο και άλλος από πίσω, εναλλασσόμασταν στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ο Ηλίας ο Κοβέος, ο οποίος έχει ακούσει τα πάντα από ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και παρόλα αυτά δεν αντιμίλησε ποτέ και πάντα σκύλιαζε. Δηλαδή του έλεγα ένα πράγμα, έκανε 10. Ήταν στη Θήλα Ραφίνας, έτσι να το πούμε το παιδί. Ναι. Όχι, το Ιρυβάρι, στη Βάρη. Στη Βάρη. Με συγχωρείς. Δέλτα Εθνική, έχεις παίξει, αν δεν κάνω λάθος, και στην καλή αυτή ομάδα, ομαδάρα δηλαδή, της Γλυφάδας. Δεν ξέρω αν επιλέξεις από εκεί κάτι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, όλη την εντεκάδα. Εντάξει, ειδικά τη χρονιά που κάναμε το double. Εντάξει, όλη την ομάδα. Ένα προς ένα. Ένα προς ένα. Όπως και στο τοπικό τα σούρμενα. Ήταν ένας παίχτης ο οποίος ήταν, δεν φαινόταν, δεν σου γέμιζε το μάτι. Ήταν ο Γιώργος ο Γεωργίου. Αν γνωρίζεις, αυτός έπαιζε κερατέα, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε από εκεί. Νομίζω στην Αυστραλία τώρα.
Αυστραλία, Καναδά, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι και εγώ, θα σε γελάσω. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε πίσω από μένα και τη χρονιά που ανεβήκαμε είχαμε κάνει σχεδόν, νομίζω τα ίδια γκολ είχαμε κάνει. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν σου γέμιζε το μάτι, δηλαδή και σε παρουσιαστικό και τρομερός με την μπάλα, αλλά δεν σου γέμιζε το μάτι σε πρώτη φάση. Δηλαδή μόλις τον έβλεπες έλεγες το ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν πολύ αξιόλογος παίκτης και παιδί. Γιώργο, για να σε αποδεσμεύσουμε, έτσι να μας πεις ένα σχόλιο για τις δύσκολες ημέρες που από ό,τι φαίνεται είναι στο τέλος τους, που περνάμε έτσι με τον κορονοϊό. Εντάξει, κοίτα, το μεγάλο κομμάτι το φάγαμε νομίζω. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Mm-hmm. Κοίτα, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει. Είναι ένας ιός ο οποίος είναι πολύ στη μετάδοσή του, είναι πολύ επικίνδυνος. Προσοχή σε όλους. Θα μας απασχολεί για καιρό, θεωρώ, ακόμα αυτό το πράγμα. Θα το έχουμε δηλαδή μέσα μας, δηλαδή, και να πούνε αύριο, πότε είναι να πούνε τώρα, ότι θα έρθουν τα μέτρα και θα δούμε σιγά σιγά, μπούμε στην κανονικότητα. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μακάρι να είμαστε όλοι υγιείς, να περάσει αυτό όπως έχουν περάσει τόσα και να ξανασταθούμε στα πόδια μας και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε που ήσουν έτσι κοντά μας, που αποδέχτηκε στην πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ, Κυριάκο, και συγχαρητήρια σου δώσω για τη δουλειά που κάνεις. Είσαι από τους μοναδικούς που τρέχουν το... Έχεις παίξει, αν δεν κάνω λάθος, και στην καλή αυτή ομάδα, ομαδάρα δηλαδή, της Γλυφάδας. Δεν ξέρω αν επιλέγεις. Και σε ευχαριστούμε τουλάχιστον από την πλευρά μου για το έργο που κάνεις. Μια τελευταία έτσι ερώτηση, coach, γιατί έφτασε τώρα από τον Αλέξανδρο το Λέτσο, τον οποίο είχες έτσι και προπονούσες μέχρι πέρσι. Τι ερώτηση έχει πάλι. Σαν προπονητής, την ευρίζει στους ποδοσφαιριστές που με ρωτάει, και ποια χαρακτηριστικά δεν θέλεις τίποτα, με τίποτα να βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή τώρα που είσαι προπονητής. Τι με εκνευρίζει σε ποδοσφαιριστή? Ναι. Και ποια χαρακτηριστικά ενός ποδοσφαιριστή δεν θέλεις να βλέπεις? Εντάξει, αυτό που με εκνευρίζει και με εκνεύριζε και σαν παίχτη, σε συμπαίχτη, ήταν η αδιαφορία. Δηλαδή να βλέπεις να σκοτώνονται 10, ας πούμε, και ο ένας να πετάει χαρταετό. Αυτό με εκνεύριζε και σαν παίχτη. Και η απάθεια, δηλαδή να μπαίνεις μέσα και να μην βρέσεις το αίμα σου. Δηλαδή το βλέμμα σου να είναι παγωμένο. Mm-hmm. Αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω παίχτη μου, και ειδικά στο εφηβικό, να είναι σε αυτή την κατάσταση. Να μπαίνει ράθι μου τελείως, να μην νιώθει. Mm-hmm. Και ποια χαρακτηριστικά δεν μ' αρέσει να βλέπω. Χαρακτηριστικά έτσι δεν θέλεις. Ναι, εντάξει, ουσιαστικά είναι κοινή ερώτηση. Το ίδιο πράγμα νομίζω. Ναι. Μπερδευτεί μου φαίνεται. Διαβάζει. Ο Λέτζο τώρα δεν ξέρω αν θέλει να ακολουθήσει και κανένα επάγγελμα έτσι γυμναστρέμα του φυλάκου, αν κουτς. Θα τα δούμε αυτά τα πορεία. Σε ευχαριστούμε για την μας και σου ευχόμαστε ότι καλύτερα. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.